περιοχή. Ο Πλέγας απομακρύνει, Ρουκάλας και το τελευταίο σφύριγμα από τον διευθυντή της αναμέτρησης, τον Σάβα Σιδηρόπουλο, που δέχεται τις διαμαρτυρίες των ανθρώπων της Δόξας. Εδώ βλέπετε στο 4 το 1-0 για τη Δόξα με το γκολ, το αυτογκολ του Ρουκάλα, στο 54 με το γκολ του Κόλλα. Έντονες οι διαμαρτυρίες στον διαιτητή για δύο φάσεις, αλλά βλέπετε και τη συμπεριφορά των παιχτών. Έτσι πρέπει να είναι, να αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση και όχι προς αποφυγή. Υπάρχουν πάντως κάποιες διαμαρτυρίες προς τον διαιτητή. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν σε παιχνίδι που άνοιξε η αυλαία του πρωταθλήματος, ενώ θα δούμε τα γκολ. Εδώ. Από τον σιώπη του σουτ, από το κεφάλι του Ρουγκάλα η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 για τη Δόξα Δράμα πολύ νωρί. Στο 4. Στο 54 μια φάση την οποία αμφισβήτησαν οι γηπεδούχοι. Μπάλα έφτασε στον Ρωίτη. Δεν μπορούσαν να διώξουν οι αμυντικοί. Ο Κόλ στη συνέχεια σέλνει μπάλα στα δίχτυα. Μετά από αρκετή καθυστέρηση κατοκυρώθηκε το γκολ. Ένα τελικό αποτέλεσμα εδώ στην Δράμα, παιχνίδι ψήφων που άνοιξε αυλαία, της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League 2.